πρέπει, είναι αυτός ο σκοπός το πρωτάθλημα. Έχουμε βάλει στόχο το πρωτάθλημα φέτος, η ομάδα να επιστρέψει σε εθνικές κατηγορίες με πλάνο, να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε, θα βάλουμε όλοι μας τα δυνατά μας και το αγωνιστικό κομμάτι και το διοικητικό κομμάτι, δηλαδή παράγοντες, ποδοσφαιριστές, προπονητές, όλοι θα, προς αυτή την κατεύθυνση όλοι θα εστιάσουμε δηλαδή, στο πρωτάθλημα και ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά σύμφωνα με το πλάνο μας. Δεν είναι μόνο όμως το μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά τη μεγάλη ομάδα. Φέτος ο Ηρόδοτος κάνει ένα μεγάλο restart και στην Ακαδημία του, επιλέγοντας πάρα πολύ καλούς προπονητές και δίνοντας πολύ μεγάλη βάση σε αυτό που λέγεται παιδί. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ηρόδοτος είναι ποδοσφαιρομάνα, χρόνια τώρα. Τώρα τελευταία όμως πραγματικά δεν γινόταν αυτό που έπρεπε. Γι' αυτό πήραμε έναν Παπαμαθεάκη σαν αθλητικό διευθυντή, πέραν σαν κεντρικό προπονητή, και σε πλάνο τριετίας εδώ ο Ηρόδοτος να έχει τουλάχιστον 400-500 παιδιά. Έχουμε 4 γήπεδα και δεν επιτρέπεται να έχουμε αυτό τον αριθμό παιδιών. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, κάνοντας και μία πολύ δυνατή συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΕΚ. Καταφέραμε αυτή η διοίκηση να πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΕΚ, στην οποία θα παρακολουθείτε όλο το κομμάτι των υποδομών. Είναι πολύ σημαντικό και για τους ποδοσφαιριστές σε επίπεδο Κρήτης, εγώ θα έλεγα, όχι μόνο σε επίπεδο Ηρακλείου. Έτσι. Θα υπάρξει πολύ εξέλιξη ταλέντα της Κρήτης. Είναι σημαντικό η παρουσία της ΑΕΚ εδώ στο Ηράκλειο. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον Μάριο τον Ηλιόπουλο. Ότι όταν αγαπάς αυτό που κάνεις πάρα πολύ και ειδικά εκεί που το κάνεις αγαπάς ακόμα περισσότερο, νομίζω η κατηγορία έχει πολύ μικρή σημασία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ξεκινάει μια καινούργια λογική για το σωματείο. Και σε αυτή τη λογική υπάρχει πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ όρεξη, γιατί πραγματικά αυτό είναι που έχει ανάγκη αυτή η ομάδα και νομίζω ότι το συστατικό για να αλλάξει η λογική είναι η ταπεινότητα. Εντάξει, όταν είσαι για πάρα πολλά χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο, σίγουρα η αποχώρηση είναι πικρή. Έχεις περάσει πολλά συναισθήματα, έντονες στιγμές σαν ποδοσφαιριστής. Όπως είπες και εσύ, οι ποδοσφαιριστές, όπως έχω ξαναπεί και εγώ, έχουμε ημερομηνία λήξης. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο και το αγαπάω και εγώ από μικρό παιδί. Και θεώρησα ότι είναι σωστό για μένα, από τη στιγμή που το αγαπάω τόσο πολύ, να το συνεχίσω από αυτή τη θέση. Για να βοηθήσω κι εγώ μικρότερα παιδιά και μεγαλύτερα, να μπορέσω κι εγώ να τους περάσω το δικό μου πάθος και την αγάπη για το άθλημα.